Ανάσα και χαλάρωση για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα αποτελεί το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να ανοίγει στα μέσα Ιουνίου. Και φέτος το ενδιαφέρον και το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών θα είναι ζωηρό, ενώ η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων θα είναι τα 6 βράδια από 5 που ίσχυε πέρυσι. Οι διακοπές του ΟΑΕΔ θα είναι από 5 μέρες που ήταν πέρυσι 6 φέτο. Οπότε βολεύει πολύ να κατέβει κόσμος στην όμορφη Κρήτη μας, να κάνει τις διακοπές του πληρωμένες, πιστεύω κατά το 80%. Φέτο οι πληροφορίες λένε για 300.000 βάουτσερ, είναι πολύ θετικό. Ακόμα περιμένουμε και το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, Τουρισμός για Όλους, που αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο. Στόχος μας είναι αφενός να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες να πραγματοποιήσουν ευχάριστες διακοπές και αφετέρου να στηρίξουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής αλλά και οικονομικής πολιτικής με πολλαπλασιαστικά ωφέλη, στηρίζοντας τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και τις επιχειρήσεις, ειδικά στη μεταπανδημική εποχή που διανύουμε. Τα βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού που θα διατεθούν φέτος είναι πιθανό να αγγίξουν το στόχο των 300.000. Όσον αφορά στον αριθμό των επιταγών που θα διατεθούν, θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τις 140.000 επιταγές που διέθετε ετήσια το πρόγραμμα από το 2013 μέχρι το 2019. Πιστεύω ότι ένας αριθμός που προσεγγίζει τις 300.000 επιταγές θα είναι εφικτός. Πέρυσι δόθηκαν 105.000 από τον ΟΑΕΔ. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως όλα. Πολλά είναι ακόμα χρησιμοποιητά. Μένει να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις γι' αυτό. Εμείς ζητήσαμε σαν συνομοσπονδία να μας ξεκαθαρίσει εάν μια επιχείρηση πέρυσι ήταν κλειστή και δεν μπήκε στο πρόγραμμα, αν θα μπορεί εφέτο να κάνει χαρτιά δικαιολογητικά και να ενταχθεί. Όπως εκτιμάται, θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τουριστικά καταλήμματα του νησιού μας. Βεβαίως υπάρχει, διότι οι κρατήσεις που έχουμε είναι λίγες, οι ακυρώσεις που έρχονται είναι πολλές. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον και πρέπει να υπάρξει και πρέπει οι συναδέλφοι να κάνουν τα χαρτιά τους, να ενταχθούν. Από όλη την Ευρώπη δυστυχώς έχουμε ακυρώσεις αρκετές και αυτό είναι γιατί η Κρήτη δεν είναι ακόμα πράσινη. Ακόμη μειώνεται η συμμετοχή των ιδιωτών για διαμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, ενώ στο φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ξεχωριστή θέση θα έχει ο νομός Εύρου, καθώς εντάσσεται στο ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων. Φέτο όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα από το Υπουργείο, το ακτοπλοϊκό εισιτήριο θα επιδοτηθεί.